Σας έλεγα τα κάλατα να τα οικονομήσω στα σίγουρα, αλλά χτύπησα και ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Τι έπαθες πάλι? Τι να πάθω, χτύπησα. Πού χτύπησες, πόσο? Βιαζόμουν, πήρα ταξί. Με κατέβασε κάτω από τα γραφεία. Έτρεχα γιατί είχα αργήσει, είδα την εξώπορτα ανοιχτή, πάω να πω και μπαμ το κεφάλι μου. Δεν κατάλαβα, ήταν η πόρτα ανοιχτή και χτύπησε στο κεφάλι σου. Πού το χτύπησε? Στο τζάμι, η πόρτα ήταν κλειστή, αλλά καθώς ήταν μοντέρνο το κτίριο και γυάλινη η πόρτα, δεν την είδα ότι ήταν κλειστή. Καλά, δεν είχε κολλημένα από αυτά τα στρογγυλά, τα μεταλλικά. Τα είχε, αλλά τα είχε χαμηλά, δεν τα είχε στο ύψος του κεφαλιού. Πολλά έχουν γίνει με αυτές τις πόρτες. Πολλά, πάρα πολλά. Απέναντί μας είναι μια καινούργια πολυκατοικία. Στο πρώτο πάτωμα κάθεται ένα ζευγάρι και έχει ένα μωρό. Κάθεται η μητέρα στο μπαλκόνι με το μωρό, η πόρτα η γυάλινη είναι κλειστή, ο μπαμπάς είναι μέσα. Βγαίνει έξω να πάρει το μωρό, περνάει μέσα από το τζάμι, τον παίρνουν τα πετμέζια. Και σε εμάς είναι μια καινούργια πολυκατοικία που έχει τέτοιες πόρτες. Και κάθε λίγο ακούς και κάποιο τζάμι να σπάει. Καλά, τι τις θέλουν τέτοιες πόρτες, καρμανιόλες? Για περισσότερο φως. Για περισσότερο φως ή για περισσότερο αίμα. Εδώ χτυπάμε εμείς που είμαστε μεγάλοι. Φαντάζομαι τα παιδιά τώρα που τρέχουν σαν τρελά. Εγώ αν είχα παιδί, δεν θα έπαιρνα ποτέ διαμέρισμα με γυάλινη πόρτα. Σε καμιά περίπτωση. Εκτός κι αν είχα κακιά πεθαρά. Να κάτσω έξω στο μπαλκόνι, να κλείσω την πόρτα και να τη φωνάξω να έρθει έξω με φόρα. Όχι να πάει και από τέτοιο θάνατο η φουκαριάρα. Η κακιά πεθαρά, είπα, όχι η Ζορζέτ. Αν έχεις κακιά πεθαρά, βάλτε να περάσει μέσα από το τζάμι. Αν είναι καλή, βάλτε στα πούπουλα. Τώρα, άμα περάσει και η Ζορζέτ μέσα από το τζάμι, εγώ δεν θα παραπονεθώ στο Θεό, διότι Θεός είναι αυτός και τα πάντα εν σοφία επίησε. Εδώ είμαστε! Merry Christmas! Να τα πούμε! Να τα πείτε! Χριστός γεννάτε σήμερον, εν Βίθλεεμ την πόλη. Η ουρανία γάλλονται, χέρι οι κτήσεις όλοι. Γιο! Κτήσεις χέρι, εγώ δεν χαίρω. Εντάξει, μ' αρέσει εμένα, έχει γούστο. Merry Christmas, Merry Christmas again, again. Συγχώρεσέ με, θεούλη μου, τι κορίτσι έβγαλα. Αγγέλων ψάλουσι, το δόξα ένυψίστης και τούτων αξιώνεστη ή των κρυμμένων πίστης. Yeah! Εκτονώθηκες, κορίτσι μου, κάτσε να ηρεμήσεις. Άσε, να πέσει πρώτα το χρήμα. Από χιλιάρικο και χρόνο. Πάνω, ό,τι θέλετε. Χρόνο. Μανά, το πεντοχίλιαρο. Χιλιάρικο γράφει. Από χιλιάρικο και πάνω γράφει. Εγώ έχω να δώσω πολλά χιλιάρικα ακόμα. Τι θέαμα ήταν αυτό που παρουσιάσατε? Γιατί με κάνεις ρεζίλη? Όχι, μην αρχίσεις πάλι τις κρίσεις. Γιατί ήρθες χωρίς να με ρωτήσεις? Γιατί τα κάλαντα είναι έθιμο και δεν ρωτάνε. Τα κάλαντα, εσείς δεν λέγατε κάλαντα, χορεύατε αρκουδιάρικο. Μα τόσο πίσω έχεις μείνει. Και για να πάω μπροστά πρέπει να χορεύω το ποντιακό. Και εν πάση περιπτώσει το ποντιακό είναι της πατρίδας. Τι κούνημα ήταν αυτό, πώς κάνατε έτσι σασπαστικά? Αυτή είναι η σύγχρονη ρυθμή. Έτσι υποδέχονται τώρα το Χριστό που γεννιέται. Τι νομίζεις, τα κάλαντα που λέτε εσείς οι παλιοί στην εποχή τους ήταν πολύ προχωρημένα. Πολύ ροκ και έτσι. Τα κάλαντα γενικά πρέπει να ακολουθούν την εποχή τους. Βυζαντινό ροκ τότε, αμερικάνικο ραπ σήμερα. Άμα σας δει ο Χριστούλης στη Φάτνη, θα πάθει Πάρκινσον πριν την ώρα του. Τίποτα δεν σέβεστε πια. Καλά, είσαι έναν αιώνα πίσω. Κούβελα και βάλε. Σε παρακαλώ, με λες κούβελα. Σε είπα εγώ σε ένα Γιαννόπουλο. Μωρέ, ευτυχώς που δεν ζούμε στη Φλόρινα, θα σου πετούσε έναν αφορισμό ο Καντιώτης που θα ήταν όλος δικό σου. Και καλά θα έκανε. Μακάρι, θα γινόμουν και φίρμα σε όλο τον κόσμο. Καλά, Σαγγελόπουλος η κόρη σου. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν μπορώ να σου πω άλλα. Πήγαινε σπίτι και τα λέμε. Εγώ προτιμώ εδώ. Στο σπίτι μου τη βγαίνεις πολύ άγαρμα με τις καρδιακές κρίσεις και με φτιάχνεις άσχημα. Πήγαινε σπίτι και θα σε φτιάξω πολύ προχωρημένα και χάι. Ωχ, πώς μου τη βγαίνεις έτσι, ρε μάδερ? Καλά, είμαι και πολύ ανεβασμένο άτομο, κορίτσι μου. Σπίτι και θα σου το αποδείξω. Μάνα, με κούφανες. Όχι, παίζουμε. Φέτος στολίσαμε το ωραιότερο δέντρο. Καλά, ας έρθει ο Παύλο και θα τα πούμε. Τι θέλεις και γκρινιάσεις, η πεθαρά? Του Παύλου δεν του αρέσουν τα έλατα, το θεωρεί ξένο, έθιμο γερμανικό. Τώρα δεν υπάρχουν πια ξένα, τώρα είμαστε στην ΕΟΚ. Ενωμένη Ευρώπη, ενωμένα έθιμα. Ο Παύλος δεν θέλει να αλωτριωθούμε πολιτιστικά και έχει απόλυτα δίκιο. Να
Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι λέει ανοησίες. Ανήκουμε ή δεν ανήκουμε στη Δύση? Ανήκουμε. Γιατί λοιπόν να μην παίρνουμε τα έθιμα και γενικά τον τρόπο ζωής των πολιτισμένων λαών της Ευρώπης και να παίρνουμε ό,τι πιο υποανάπτυκτο και ελεηνό της Ανατολής? Γίναμε ένα ελεηνό παζάρι ανατολίτικο χωρίς τον εξωτισμό της Ανατολής. Άκουρες πως, πεθέρα! Εγώ μπροστά τα βάτα ροκ, μοκ και αμόκ, τα δυτικά, ξέρω κι εγώ πώς τα λένε δηλαδή. Προτιμώ ένα τσιφτετελάκι, να κουνήσει λίγο τα κάτω σου, να φτιαχτεί τα επάνω σου, αλλά ξέχασα, εσύ δεν έχει τίποτα να κουνήσει. Τι δεν έχω? Βυζί, στήθος, πράγμα να σαλεύει. Μαστάρια έχουν και οι αγελάδες. Δεν φιλοδοξώ να σε συναγωνιστώ σε αυτό το τομέα. Α, μια στιγμή πολλά είπατε. Για κάλυμα λίγο. Ενέβρε, Ζορζέτ μου, μέρα που είναι σήμερα δεν μαλώνει ο κόσμος. Σήμερα λένε τραγούδια. Έχει δίκιο ο κύριος Αντρέας. Δεν είπαμε τα καλά. Έλα, μπέτε, σήκωσε. Έλα, ρε, μένα, δεν είναι ώρα. Είναι ώρα για να πάρουμε και χαρτί. Λοιπόν, καλημέρα, ναρκώντες. Αν είναι ορισμός σας Χριστού τη θεία γέννηση, Να πω στ' αρχοντικό σας χρόνια πολλά και του χρόνου! Έλα να βλέπω να πέφτει τα χιλιάρικα, έλα στην παιδιά. Χιλιάρικα, συμπεθέρα, εγώ δεν έχω χιλιάρικα. Καλά, δεν πειράζει, εγώ... δώσε μου. Έχω μόνο κατοστάρικα. Δεν πειράζει, δω μόνο κατοστάρικα, 10, δεν πειράζει, το ίδιο, έλα, έλα. Δύο κατοστάρικα και είναι αρκετά για τα φάλτσα που ακούσαμε. Έλα, Αντρέα μου, έλα, έλα να πούμε τα δικά μας τα κάλαντα, τα ωραία, τα μελωδικά. Αγάπη μου, δεν είμαι καλήφωνος εδώ. Έλα, μαζί μου θα γίνεις. Μα δεν μπορώ, σου είπα. Θα βάλουμε κασετόφωνο, έλα. Κασετόφωνο να βάλουμε, έλα. Έλα, Αντρέα μου. Πού είναι το κασέτα? Πάρε την κασέτα αυτή, θα σου πω δώσει. Για περίμενε. Αυτά είναι κάλαντα. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια σου, Παύλο μου. Α, ωραία, τώρα που είναι όλοι μαζεμένοι, ευκαιρία να τους δώσω τα δωράκια τους. Oh. Γεια σας, γεια σας. Καλά τα πολλά. Καλά τα πολλά, Παύλο. Καλά τα. Έλα, μητέρα, τα δωράκια σου, έλα. Και του χρόνου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Έλα, Ζορζετούλα, και για σένα το δωράκι. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Και του χρόνου. Έλα, Μπετούλα. Αυτό είναι για σένα. Και του χρόνου, αγόρι. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Κύριε Αντρέα. Παύλο μου, δεν ήταν ανάγκη. Έλα, και εσύ. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Αντρέα. Για δείξε μας η πεθέρα, τι σου πήρε σένα. Ένα φτωχό ασημένιο βραχιολάκι. Δεν το ξέραμε να σου πάρουμε και από πλατίνα. Άλλωστε δεν έχεις φορέσει ποτέ ασημένιο, όλο κάτι ψεύτικα φορά, σαν κι αυτό που μου φέρε εμένα. Ασημένιο είναι και το δικό σου, μητέρα. Ασημένιο. Μην με πεις πως κι αυτό εδώ είναι ασημένιο. Από τον Παναγιώτη τα πήρα και ο Παναγιώτης πουλάει μόνο ασήμι. Ναι, εγώ πάντως αυτό εδώ δεν το φοράω, δεν θέλω να με κοροϊδεύουν. Αυτό είναι τελείως ψεύτικο. Μη σου πω καμιά ανευλαβή χριστουγεννιάτικη ευχή, Ελισάβετ. Άντε. Ενέβρε, παιδιά, τα δώρα είναι συμβολικά έτσι για το καλό του χρόνου. Όχι, Αντρέα μου, για να πάει καλά ο χρόνος, το δώρο πρέπει να έχει κάποια αξία. Όχι σαν αυτό εδώ. Έλα εδώ. Πού με πας? Βρε, έλα μαζί μου. Παύλο! Εμπρός, μάζεψε τα όλα. Πάρ' την καλοπούλα, βάλτε στο ψυγείο και πάμε να φύγουμε. Καλά, τώρα που τα ετοίμασα όλα. Μάλιστα, τώρα αμέσως. Και πού θα πάμε στα καλά καθούμε? Να κάνουμε ρεβεγιόν μόνοι μας. Εγώ και εσύ. Να σου δώσω το δωράκι σου, να μου δώσεις το δωράκι μου, να πιούμε σαμπάνια, να φιληθούμε και να περάσουμε χωρίς την κρίνια τους. Βρε Παύλο, τώρα τους προσκάλεσαν να έρθουν να φάνε μαζί μας. Κάνε λίγη υπομονή. Αδύνατον. Αυτοί άμα θέλουν, ας κάτσουν εδώ πέρα. Ορίστε, απ' όλα έχει. Να φάνε και να φαγωθούν μόνοι τους. Εγώ τη μέρα μου δεν τη χαλάω. Ωραία, και πού θα πάμε? Για να ξέρω δηλαδή τι θα φορέσω. Σε καμιά ταβέρνα, σε κάνει ξενοδοχείο? Όχι, όχι, έξω. Δηλαδή βούλα, βουλιαγμένη. Πιο έξω. Πού, νέα μάκρη, μαραθώνα. Δυτικά, λουτράκι, να δούμε και τους καταράκτες που έφτιαξε ο Δήμος. Λουτράκι. Βγες να τους το πεις εσύ. Όχι, εσύ ξέρεις καλύτερα. Εγώ ντρέπομαι. Εγώ τους τηλεφώνησα να έρθουν. Ας το πάνω μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου έτσι που αρχίζεις. Γιατί, μανούλα μου? Γιατί δεν είμαστε κυρίες και κύριοι, αγόρι μου. Με συγχωρείς πολύ, συμπεθέρα. Εγώ είμαι και πολύ κυρία. Δίκιο έχει, μητέρα. Εδώ το κυρίες και κύριοι δεν χρειάζεται. Εδώ είμαστε όλοι συγγενείς. Ναι, βρε παιδιά, τρόπος του λέγει τώρα. Συγγενείς εγώ με την Αφροδίτη. Ο Θεέ μου. Λοιπόν, αχάριστη συγγενείς. Εγώ και η Ελένη είμαστε υποχρεωμένοι να σας εγκαταλείψουμε γιατί μας έχει καλέσει ο διευθυντής μου να κάνουμε ρεβεγιόν μαζί του. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατον να μην πάμε. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή του σπιτιού και το ρεβεγιόν το κάνει κανείς με την οικογένειά του. Αυτό έπρεπε να πει στο χωριάταρο το διευθυντή σου. Ναι, Παύλο μου, έχει δίκιο η Ζορζέτ. Τέτοια γαϊδουριά δεν έχει ξαναγίνει. Μπρος, λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα αμέσως. Όχι, δεν είναι ανάγκη. Εσείς μπορείτε να καθίσετε. Γαλοπούλα υπάρχει, σαλάτες τυριά υπάρχουν, από κρασιά και γλυκά έχει άφθονα το σπίτι. Μπορείτε να καθίσετε, να φάτε και αν θέλετε να φαγωθείτε μεταξύ σας. Εγώ με την Ελένη θα γιορτάσουμε μαζί σας μια άλλη φορά. Ελένη! Πάμε, αγάπη μου.
Χρόνια πολλά. Και καλά μας Χριστούγεννα. Βρε πάρε μέσα από τα Παύλο. Έχουμε. Τι συμβαίνει? Α, δεν θέλω κατεβασμένα μούτρα. Σήμερα είναι γιορτή. Ο κόσμος τραγουδάει τα κάλαντα. Τραγουδούν οι ευχαριστημένοι. Αυτοί που τα έχουν όλα στη ζωή. Α, μην είσαι αχάριστη και εσύ τα έχεις όλα. Τίποτα δεν έχω εγώ. Όλα τα έχασα. Είσαι αχάριστη. Πρώτα απ' όλα έχεις την αγάπη μας. Λίγο είναι να σ' αγαπούν οι άνθρωποι σου. Για πόσο καιρό ακόμα θα μ' αγαπάτε? Εγώ το καταλαβαίνω. Η Μάρθα νιώθει σαν να την κούρασα. Σαν να της είμαι βάρος. Σου φαίνεται. Η Μάρθα είναι λίγο γκρινιάρα, αλλά είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρεις πόσο με βοήθησε εμένα. Και είναι εξαδέλφη της, όχι εσύ που είσαι αδελφή της. Δεν μου λες. Πήγες, είδες τους παλιούς σου φίλους. Παλιοί είναι. Φίλοι δεν είναι. Τι σου είπαν δηλαδή? Άλλαξαν οι καιρές, σου λένε. Άλλα τραγούδια θέλει σήμερα ο κόσμος. Καινούργια, καινούργιες φωνές. Κατάλαβες δηλαδή. Δεν τους ενδιαφέρουν οι σκάρτες, αν δεν είναι φωνές. Καινούργιες, να είναι και ό,τι να είναι. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί. Πάντα θα υπάρχει ένα κοινό που του αρέσει η παλιά καλή φωνή. Το παλιό τραγουδάκι. Εγώ, Ντίνα μου, θέλω να κάνω καινούργια καριέρα. Δεν θέλω να με ρετρώ. Το παλιό το τραγουδάκι πάω και σε μια ταβερνούλα και το λέω και βγάζω ένα μεροκάματο. Εκεί να ξεπέσω. Α, όχι, Ντίνα μου. Εγώ θέλω να μείνω η Ζωζό Μαντά. Με πρώτο το όνομά μου και με φωτεινά γράμματα έξω από τα θέατρα, από τα κέντρα. Είμαι πολύ νέα ακόμα. Δεν θέλω να σβήσω. Έκανε λάθη. Αυτά πληρώνει τώρα. Ξέρω. Αυτά πληρώνω. Δεν θέλω κλάματα. Σήμερα είναι η μέρα χαράς. Για τους άλλους, όχι για μένα. Για όλους. Σήμερα τραγουδάνε και λένε τα κάλαντα. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Για μένα δεν υπάρχει πια καλή μέρα. Μη μου μαυρίζεις την ψυχή. Για όλους υπάρχει. Είσαι γερή. Γερή είμαι, αλλά... Δεν έχει αλλά. Άμα είσαι γερή, όλα τα άλλα βρίσκονται. Γερή είσαι, την αγάπη μας την έχεις. Τι άλλο θέλεις, βρε χαζό, γι' αυτό σου λέω τραγούδα. Έλα, καληνημέρα, ανάρχοντες. Κι αν η Έλα Ζωζό είναι ο ορισμός σας, Χριστό τη Θεία γέννηση. Να μπω στ' αρχοντικό σας. Και του χρόνου να σε καλά. Σειρά μου να σας δώσω το χαρτζιλίκι σας. Όπα, και δεν θέλω συγκινήσεις, γιατί κλαίθεια. Δεν βρίσκει δουλειά. Αηδίες, θα τις βρούμε εμείς δουλειά. Πειράζει που τις βρήκα εγώ. Άσε, δεν χρειάζεται. Για οικιακή βοηθός βρίσκω και μόνη μου. Δεν σε παίρνε, βρε χαζό. Τώρα προτιμούν τις ξένες. Φιλιππινέζες, Πολωνέζες, τέτοια. Θα έρθεις να τραγουδήσεις μαζί με μένα. Δεν κατάλαβα. Αν δεν σου το είπα, παρατάω το πανεπιστήμιο και αρχίζω το τραγούδι. Α, έτσι, ε. Ωραία. Σταμάτησε εσύ το πανεπιστήμιο, να αρχίσω εγώ τα κλάματα. Μην αρχίσεις πάλι τις ιστερίες και τις κρίσεις. Και τι θες, από την ευχαρίστησή μου να ξαναπώ τα κάλαντα? Να τα πω. Διότι με αυτά που ακούω τρελαίνομαι. Και εφόσον τρελαίνομαι χριστουγεννιάτικα, κάλαντα θα πω. Τι θα πω, το Χριστός Ανέστη? Δεν πάει. Πρόσεξε, Μανουλά. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα? Κιάνι, και επιτέλους τόσες χιλιάδες που έχουν δίπλωμα νομικής, τι νομίζεις ότι κάνουν? Τίποτα. Πώς τίποτα? Ποιοι κυβερνάνε την Ελλάδα, βρε ηλίθιο? Οι δικηγόροι, βρε ανεγκέφαλο. Η μισή και πλέον στη Βουλή είναι δικηγόροι. Έχει και γιατρούς, καθηγητές, δημοσιογράφους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες. Όλοι μαζί είναι λιγότεροι. Βρε, ως και ο Μητσοτάκης σπούδασε νομικά και έγινε πρωθυπουργός, πώς θα γινόταν διαφορετικά με τα ξεροτήγανα της Μαρίκας? Εγώ ξέρω ότι οι τραγουδιστές πληρώνονται τεράστια ποσά. Παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς από τους υπουργούς. Πάρτε την από μπροστά μου, βρε ηλίθιο πλάσμα. Από το μισθό περιμένουν οι υπουργοί να ζήσουν. Εγώ έχω ταλέντο και εφόσον έχω ταλέντο θα το εκμεταλλευτώ. Τώρα αυτή θέλει μια καρδιακή κρίση για να συμμαζευτεί, αλλά χριστουγεννιάτικα δεν μου βγαίνει. Πρόσεξε, Μάρθα μου, το μέλλον είναι δικό μου. Γι' αυτό εγώ είμαι εκείνη που θα κάνει τις επιλογές. Εγώ θα διαλέξω πώς θα ζήσω, εντάξει? Πώς θα πεθάνεις της πείνας, θέλεις να πεις? Η κόρη σου έχει ταλέντο, μάνα! Κάλο στο μυαλό έχεις, κόρη μου! Λοιπόν, πέφτεις πολύ έξω. Και πού το βρήκες, μωρή, το ταλέντο? Πήγες στη λαϊκή και τα αγόρασες? Όχι, βρε Μάρθα μου. Τώρα εσύ δεν ξέρεις τι λες.
Η οικογένειά μας είχε πολύ ταλέντο. Κι εγώ είχα, ε. Μικρή με έβαζαν στο σχολείο και έλεγα την προσευχή. Είχα πολύ καλή φωνή. Δηλαδή κι εγώ επειδή είμαι της οικογένειας νομίζω ότι έχω φωνή και να παριστάνω την Αγνή Μπάλτσα. Μην κοροϊδεύεις, γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή ότι κι εσύ τραγουδούσες. Ούτε τον εθνικό ύμνο. Μια φορά τον είπα στο σχολείο και άδειασε τάξη. Τέτοιο φάλτσο. Χορεύεις όμως. Ε, ναι, δεν λέω, χορευταρού ήμουν. Είδες, εσένα το ταλέντο διοχετεύτηκε στα πόδια. Έλα, μην το συζητάμε, πάει και τελείως. Είμαστε μια καλλιτεχνική οικογένεια και άμα θέλετε, σας κλείνω όλους δουλειά. Στα σκυλάδικα. Μην κοροϊδεύεις, έτσι έκτακτα υπάρχουν δουλειές και θα κάνουμε και την πλάκα μας. Λέγε, βρε Ελίνα, που υπάρχει δουλειά να πάμε να δουλέψουμε και άσε την πλάκα. Σε ένα μεγάλο κατάστημα. Αυτές τις μέρες των εορτών τα πολυκαταστήματα παρουσιάζουν μεγάλα σόου. Και τα σόου θα πάρουν το σόι μας. Μάλιστα θα το πάρουν. Την πρόταση μου την έκανε αυτός που το οργανώνει. Είναι παραγωγός, χορογράφος, σκηνοθέτης και πολύ ψαγμένο άτομο. Καλά, μαμά, είναι το space άτομο, ε! Το space άτομο. Και είναι και ωραίος άντρας. Αποκλείεται. Να είναι άντρας. Να πας στο ψαγμένο. Μα δεν θα πάει μόνη της. Θα πάμε όλες μαζί. Για να μας ψάξει. Έλα, βρε μαμά, ρίξε μια ματιά και αν δεν σ' αρέσει, θα ξαναλέμε. Ναι, βρε Μάρθα μου. Πάμε. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία και για μένα. Έλα, βρε Μάρθα. Εντάξει, θα πάμε. Αχ, να ξέραμε τουλάχιστον που πήγανε. Τι θα γινόταν. Θα πηγαίναμε κι εμείς εκεί. Α, όχι, αυτή τη χάρη δεν πρόκειται να τους την κάνω. Έχω κι εγώ την αξιοπρέπειά μου. Δεν με θέλουν μια, δεν τους θέλω δέκα. Καλά. Ε, λοιπόν, εγώ είμαι μαζόχα. Όταν δεν με θέλουν, τότε τους θέλω. Το είχα και με τους εραστές μου αυτό. Αλήθεια, δεν το ήξερα να το εκμεταλλευτώ, Ζορζέτ. Είπα με τους εραστές μου, Ανδρέα. Γιατί εγώ τι είμαι. Όχι επειδή σε λένε Ανδρέα, θα σε πούμε και εραστή. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε που πήγαν. Μπρος. Πάρε τηλέφωνο τον διευθυντή τους, αυτό το γάιδαρο που τους κάλεσε χριστουγεννιάτικα στο σπίτι του. Πάρ τον τηλέφωνο να τον βρίσω. Γιατί να τον βρίσεις. Θα του μιλήσω γλυκά-γλυκά να μας δώσει τη διεύθυνση και μόλις πάμε εκεί, του παίρνει ο διάολος τη μάνα και τον πατέρα. Δεν θα τον μιλήσει κανείς, θα τον πάρω εγώ. Πού είναι το καρδέσαι. Α, κάπου εκεί στο σύνθετο, δίπλα στο τηλέφωνο το βάζουν. Μάλιστα. Το όνομά του Ζορζέτ. Χι, Χαρισιάδης, στο χι. Η θάλασσα το χειμώνα μου αρέσει περισσότερο. Εγώ μόνο που τη βλέπω κρυώνω. Θες να σου δώσω το σακάκι μου. Όχι, άσε. Και μόνο που σε αισθάνομαι δίπλα μου, ζεσταίνομαι. Καλά τώρα το ξέρω, είμαι ένας πολύ θερμός άντρας. Ναι, είσαι, αλλά στην Αθήνα δεν μου δίνεται και πολύ συχνά η ευκαιρία να το αισθανθώ αυτό. Πώς να το αισθανθείς, κορίτσι μου, με τη μάνα σου συνέχεια μες στα πόδια μας. Ναι, γιατί η δική σου πίσω πάει. Άσε πια η αδερφή σου. Αυτές κοντεύουν να ανέβουν και στο κρεβάτι μας την ώρα που κοιμόμαστε. Έχεις δίκιο, γι' αυτό θα το καθιερώσουμε τα Σαββατοκύριακα μακριά από την Αθήνα, εντάξει. Έλα, σου πρέπει μια φωτογραφία. Ναι, πάρα. Περίμενε. Να τα παιδιά! Ε, όχι. Ε, όχι, Θεέ μου, τι αμαρτίες είχα. Καλά Χριστούγεννα! Πάμε να φύγουμε. Πάμε να εξαφανιστούμε. Ελάτε, παιδιά, αργήσαμε. Ελάτε. Έχουμε αργήσει, δεν έχουμε στράτο. Πιάσε αυτό εδώ, δέστε, βάλτε και λίγη γυρλάντα από εκεί πέρα. Όλο, βάλτε, στολίστε το. Αυτή η κόντρα, δεν φωτίζει καθόλου αυτό, ρε παιδιά. Τι κόντρα φτιάχνουμε πάνω. Αυτός είναι ο Άγγελος. Ο σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης, χορογράφος, παραγωγός, όλα. Νόστιμος δεν είναι. Από πλάτη καλά πάει. Κύριε, ο Γιάννης να καλά, ξεκουραστεί ο Γιάννης να πάει πάνω να φτιάξει την κόντρα. Εδώ είμαστε. Επιτέλους, τα αποφάσισες να έρθεις. Ναι, έφερα και τη θεία μου. Ποια θεία σου? Τη Βασίλισσα της Νύχτας που λέγαμε. Τη Ζωζόμαντα. Ναι, δεν τη βλέπεις. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε κοντά μας τη γυναίκα θρύλο. Σας παρακαλώ, μην υπερβάλλετε. Όχι, όχι, καθόλου δεν υπερβάλλω. Λοιπόν, από μικρό παιδάκι που με έφερνε η μητέρα μου στο θέατρο, σας θαύμαζα. Α, όχι, κύριε Άγγελε, όχι και μικρό παιδάκι. Τα έχεις τα χρονάκια σου κι εσύ. Μην μου τη βγάλει συνομήλικη με το ζολότα. Όχι, 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 Θεός φυλάξει. Εντάξει, όχι μικρό παιδάκι, ας πούμε νέος, 20 χρόνων. Αλλά τι σημασία έχει, εγώ πάντα θαύμαζα τη Ζωζό. Και μάλιστα είμαι πολύ ευτυχής που έχω την τύχη να συνεργάζομαι μαζί της. Αχ, είμαστε κι εμείς εδώ. Η θεία μου χορεύει, χορεύει πολύ καλά, ε. Αμπά. Ναι, μικρή πήγαινε στο μπαλέτο. Την προορίζαμε για το Covent Garden, αλλά μας τη σκάσανε πριν τη Μαργκό Φοντέιν. Λοιπόν, έχετε πολύ χιούμορ. Είστε ζωντανός άνθρωπος, ζωντανός και ωραίος. Είστε κι εσείς θεία αυτού του θηρίου που λέγεται Ελίνα. Όχι, εγώ δεν είμαι θεία, εγώ το γέννησα. Ποιο γεννήσατε? Το θηρίο.
Βρε, είστε σαν να λέμε η μητέρα της. Τόσο νέα μαμά έχεις, βρε. Δεν σου το είπα. Λοιπόν, αν σας έβλεπα στον δρόμο, θα έλεγα ότι είστε αδελφούλες. Α, πολλά κοπλιμέντα κάνεις, κυρία Άγγελε, και οι άνδρες που κάνουν πολλά κοπλιμέντα είναι επικίνδυνοι. Καταρχήν δεν κάνω κοπλιμέντα, είναι η αλήθεια. Και δεύτερον, να είστε σίγουροι ότι όχι μόνο επικίνδυνος δεν είμαι, αλλά από αυτή τη στιγμή κάνατε την καλύτερη γνωριμία της ζωής σας. Καλά, αυτό είναι σίγουρο και θα το καταλάβει πολύ σύντομα, Άγγελε. Λοιπόν, ας έρθουμε στο θέμα. Και αυτό δικό μας θέμα είναι. Όλα ξεκινούν από τη γνωριμία δύο ανθρώπων. Μια άλλη φορά θα σου πω πώς γνωρίστηκα με τον Άγγελο. Καλά, ο Άγγελος είναι. Δεν χρειάζεται να με εξηγήσει, μου το έχει εξηγήσει 100 φορές. Δηλαδή, τι σας είπε ότι είμαι. Ψαγμένος. Τώρα, τι εννοούς, δικό της πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ την Ελίνα θα την υποστηρίξω γιατί πραγματικά τα αξίζει. Έχει πολύ ταλέντο. Οικογενειακό μας, όπως θα διαπιστώσετε. Για πέστε μας όμως, τι πρόκειται να κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εγώ με το παρελθόν που έχω δεν είναι δυνατόν να κάνω οτιδήποτε. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα σόου για το πολυκατάστημα. Στο τμήμα παιχνιδιών, οι κούκλες το βράδυ των Χριστουγέννων ζωντανεύουν. Κάτι σαν τον Πετρούσκα. Ακριβώς. Βλέπω ότι ξέρετε πολλά. Ναι, μικρή, με ενδιαφέρει και εμένα ο χορός. Έχω δει όλες τις εκπομπές του Κωστάλα. Τι όμορφα που μιλάει τις ξένες γλώσσες αυτός ο άνθρωπος. Τα Ρώσκα ιδιαίτερα τα ευχαριστιέται περισσότερο, αν προσέξατε. Ναι, όταν λέει εκείνο τον Μπαλσόη, νομίζω ότι βλέπεις Ρώσο μετανάστη από την Τασκένδη. Λοιπόν, θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Βεβαίως. Τις κούκλες, τα ζωάκια. Ναι, αλλά εγώ θέλω να φορέσω στράς και φτερά. Έτσι συνήθισα να τραγουδάω. Να τα φορέσετε. Και τι θα κάνω. Τη στρουθοκάμιλο, ζωζά μου. Τι άλλο, τη στρουθοκάμιλο. Oh,